σιγά σιγά κατέβα τώρα, γιατί μου πρέπει να φύγω. Καλημέρα, Γοργόνες και Μάγκες. Πρωινό μου το Βλοκάκι, 15 Αυγούστου, Σαλόνικα City. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, είναι κανένας άλλος εδώ στην πόλη ή μόνος μου κυκλοφορώ στους δρόμους? Πάμε ένα like να μας πάει με το δεξί και αυτό το βιντεάκι. Της Παναγίας, χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζετε. Να αγαπάτε και να σας αγαπάνε όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται. Εύχομαι τα καλύτερα. Ένα αμάξι είδα, πέρασε. Α, και ένας άνθρωπος. Τι ώρα να είναι, μου φαίνεται είναι 7 η ώρα το πρωί. Α, όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο, έχει και ένα λεωφορείο και ένα αμάξι από πίσω. Εντάξει, περίμενα μόνο. Πάμε μια βολτούλα έτσι από παραλία και μετά καρφί για το θαλασσινό γραφείο Γοργόνης και Μάγκης, το Πόρτο Σοφούλη. Όλος ο Αύγουστος, σας είπα, θα είναι θαλασσοβλόγκ. Γιατί σταματάς και αγόρι μου και περπατάς εσύ, τι, έχεις χάσει το δρόμο, τι, ξένωσες, Ρουμάνος. Παρά λίγο να στρίψω αριστερά από την πρόσφα. Ακόμα στέκεται. Δεν ξέρει πού να πάει. Whatever, whatever. Καλά που είναι πρωί πρωί και δεν υπάρχει ψυχία. Δεν θα είχε πάει βινελίκια και κορναρίσματα. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της θάλασσας και ελπίζω να πάει τόσο καλά. Ας απολαύσουμε την ησυχία της 15 Αυγουστιανής Θεσσαλονίκης. Τι ωραία να ήταν κάθε μέρα έτσι. Ναι, άμα πάει καλά ο καιρός, ας συνεχίσουμε το θαλασσό vlog και το Σεπτέμβρη. Πόσο πάει, όσο αντέξουμε. Χαλάρα. Ωραία παραλία, όλα κλειστά. Τέτοια ώρα, εντάξει ρε Μπαμπίνο, τι θέλεις να είναι, να με 7 η ώρα το πρωί. Α, οι ψαράδες είναι εδώ. Έχουν πιάσει τα πόστα. Βγάζουνε, βγάζουνε. Καμιά τσιπούρα. Κυνηγάνε τις τσιπούρες, Ρίχνει κάτι τσιπούρες κάτω. Τους βλέπω, δεν είναι λίγοι. Χαμός γίνεται. Όλοι με ένα καλάμι στο χέρι. Δεν έχω κάτι να μιλήσω με κανένα από αυτά εδώ τα παλικάρια. Αλλά υποθέτω τα τρώνε. Ότι έχουν καθαρίσει αρκετά τα νερά του Θερμαϊκού είναι γεγονός αυτό, έχει και Αθηνούς. Οι Αθηνοί είναι παιδιά. Δεν πηγαίνουν σε καθαρά νερά. Ναι, hello, hello. Είναι αληθεύει αυτό ή δεν αληθεύει? Χρόνια και χρόνια ακούω οι Αθηνοί πάνε σε καθαρά νερά. Έχει γεμίσει Αθηνούς εδώ πέρα. Ωραία η παραλία και η Θεσσαλονίκη. Άμα μια πόλη δεν έχει μια παραλία, χάνεται η μισή ομορφιά της. Φανταστείτε τώρα εδώ, πώς είμαστε στη Θεσσαλονίκη τώρα που βλέπετε το βίντεο. Μια Θεσσαλονίκη χωρίς την παραλία. Να, Βάρχε Βότση, καλημέρα, αγόρι μου. Αγόρι μου. Άρρος και ο Λευκός, ο Πύργος, ο Πυργέας, ο Λευκός. Νάτος, νάτος, ο Πύργος, ο Λευκός. Μια πόλη της Θεσσαλονίκης χωρίς την παραλία. Πω. Τραγωδία θα ήταν.
λες και είναι 28 Οκτωβρίου, ξέρω εγώ, 25 Μαρτίου και έχουν διακόψει την κίνηση γιατί θα γίνει παρέλαση. Α, μόνο εγώ είμαι και τώρα βλέπω ένα αμάξι από πίσω να με πλησιάζει. Έλα. Αυτά. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Παίρναμε κόκκινο, εμεί σε παιδιό μας είμαστε. Πάμε λίγο έτσι. Πρωί. Μια βολτούλα από τις ομπρέλες, έτσι. Χαλαρά. Άντως και ο Καραμανλής, ο γέρος. Ποδηλατάκια βλέπω. Λίγο τζόκινγκ, βάδιν, όμορφα πράγματα. Εδώ πέρα ένα συνεργείο βάζει το τρίποδο για να κάνει πρωινή ανταπόκριση από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μποφοράκια έχει, οπότε εντάξει, με χαρά είναι. Η θάλασσα θα μας κάνει νούμερα. Θα κάνουμε και το μπανάκι μας σήμερα. Αυτού δεν του αρέσει η παραλία και προτιμά τους δρόμους. Now why is that? It feels so good in every era. Ah, Chiquita banana. Ρε το λεωφορείο που το βάψανε, Τσικίτα μπανάνα. Έχω τρέλα. Πιάσαμε Μαρτίου, εδώ είναι Μαρτίου, καφετέρης της Μαρτίου. Οργόνες και μάγκες. Αλλά να κάνουμε λίγο έτσι. Έχουμε στο βάθος της κάμερας, στο Μέγαρο Μουσικής. Εδώ είναι η νέα παραλία. Καθάρα. Τώρα να στρίψω εγώ και να φύγω. Εγώ πάω για μπανάκι. Πάω για μπανάκι. Από συνήθεια κοιτάω πίσω στους καθρέφτες, αλλά πλέον σε αυτό το δρόμο είμαι μόνο εγώ. Καλά, θυμάμαι αυτή, άμπρα που γενική κλινική είναι αριστερά μας. Το Μελί Μελό είναι ωραία καφετέρια αυτή, έχω έρθει να πιω καφέ. Εδώ, πολύ ωραίους αναποκτικούς καναπέδες. Καλή φάση. Μελί Μελό. Express service αριστερά μας το κτίριο. Ελάου. Τι θες ρε στη μέση του δρόμου, φύγε από εδώ. Στρίβουμε. Α, η κυρία με το άσπρο σκυλί που τη βλέπω και στο πόρτο Σοφούλη. Από εδώ θα στρίψουμε ΑΒ Βασιλόπουλος βεβαίως, αγαπημένος. Έρχομαι συχνά εδώ πέρα. Θεμιστοκλής ο Φούλη ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα, γες. Τώρα διανύουμε το πόρτο στο Φούλη ακτή κανελάκι. Κάτσε να σας δείξω το ATM. Έχω κάνει ένα πολύ μικρό βίντεο κάτω από λεπτό, για το καλύτερο ATM της Θεσσαλονίκης. Θεμιστοκλής ο Φούλη που έχει
Air condition. Να το δω, μετά τα βλάχικα. Να το. Να το. IBAN. Σε δύο ώρες. Όποιος θέλει να πάρει λίγο δροσούλα, ανοιχτή η πόρτα, δεν χρειάζεται κάρτα να βάλεις ούτε ποτέ. Ανοίγεις, μπαίνεις μέσα, κάτσεις κάνα πεντάλεπτο, παίρνεις τις ανάσεις σου και συνεχίζεις το δρόμο σου. Λοιπόν, κλείνοντας το μοτοβλογκάκι, χρόνια πολλά σε όλους μας, γεροί, δυνατοί, χαλαρά, χαβαλέ, με χιούμορ και αισιοδοξία, γοργόνες και μάγκες. Ήρθε η ώρα ο Μπαμπίνος να μπει μέσα στα μαγευτικά νερά, τα εξωτικά, πόρτο σοφούλιακτη κανελάκι, να κάνει το μπανάκι του. Καλημέρα σας, με την ευλογία της Παναγίας.